Με τη συμμετοχή όλων των επιμελητηρίων της χώρας, πραγματοποιείται στην Αργολίδα η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ένα κορυφαίο αναπτυξιακό γεγονός μέσα σε μια χρονική περίοδο που η επιχειρηματικότητα πλήττεται όσο ποτέ άλλοτε. Η μη επιστροφή των επιστροπτέων προκαταβολών, την ευκολότερη πρόσβαση επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Είναι μια μάχη πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι και το τελευταίο όπλο που διαθέτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ζητάμε αναστολή υποχρεώσεων μέχρι το πέρας, όχι μόνο της πανδημίας που λέγαμε τότε, τώρα ζητάμε και σε σχέση με το ενεργειακό, αλλά ούτε τα χρέη της πανδημίας έχουν λυθεί. Παραμένει πολύ ψηλά και χαίρομαι γιατί υιοθετείται από πολλά στελέχη της κυβέρνησης η μείωση του ληστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά από το 13% στο 6%. Και βέβαια ένα θέμα το οποίο ταλανίζει αυτές τις μέρες όλους μας έχει να κάνει με τα καύσιμα, που ζητάμε όλοι μας τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σας θυμίζω ότι η τελευταία χώρα που πήρε τέτοια απόφαση ήταν η Γερμανία. Και είναι σημαντικό γιατί η Γερμανία έβαζε τον μπλόκο στην Ευρώπη. Θεωρούμε τέλος του μήνα που θα γίνει η συνάντηση των ευρωπαϊκών χωρών είναι ένα θέμα που, αν δεν λυθεί, θεωρώ ότι πλέον θα διαλύσει τις οικονομίες και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί, όπως ξέρετε, το θέμα της ενέργειας θα κρατήσει πολύ μεγάλο χρόνο. Ζητήσαμε και ζητάμε οι 72 δόσεις των χρεών της πανδημίας να γίνουν 120. Ζητάμε και πάμε σε ομαδικές αγωγές, αλλά το ζητάγαμε από την εποχή που ήμουνα στην Προεδρία, την κατάργηση της δίθεσης αποσαρμογής. Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων, αφού εξέφρασαν την ανησυχία τους για την επόμενη μέρα, κατέθεσαν και τις προτάσεις τους με μοναδικό στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων. Πρόταση. Πρέπει να πάρουμε μια πρωτοβουλία σαν Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και εγώ, Πρόεδρε, είμαι διαθέσιμος. Αυτή τη στιγμή, επειδή μπροστά μας θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο 23 και δεν λέω για το 22, το επόμενο εξάμηνο, από το 23 θα είναι ένα πολύ δύσκολο για την επιχειρηματικότητα χρόνος, πρέπει να πάρουμε μια πρωτοβουλία να ενώσουμε επιτέλους την πρωτογενή, την δευτερογενή με τον τουρισμό. Μεγάλη κουβέντα που άνοιξε ο Πλάτωνας για το θέμα του τουρισμού και της σύνδεσης. Πλάτωνα, όσο θα ταΐζουμε τους 30 εκατομμύρια τουρίστες λεμόνια Αργεντινής και ντοματάκι Ολλανδίας, δεν πρόκειται να πάρουμε αυτά που λέμε ότι θα μας βγάλουν από τη λάσπη. Πρόταση, η δικιά μου προς την Κεντρική Ένωση είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης μεταξύ των επιμελητηρίων με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μόλις περάσουν λίγο η κρίση, τα πράγματα για τους επιχειρηματίες δεν θα είναι καθόλου καλά.